Με τη χάρη του Χριστού μας, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε σελίδα 58 και διαβάζουμε από το Ζήτα κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Σελίς 58, Ζήτα κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, «Εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ, ώστε να μην εξαποστείλει το λαό. Είπαγε προς το Φαραώ το πρωί, ιδού εξέρχεται εις το Ίδωρ και θέλει σταθεί παρά το χείλος του ποταμού για να συναντήσει αυτόν και την Ράβδον την μεταβληθήσαν εις Σόφιν, θέλεις κρατεί εις την χείραν σου και θέλεις υπή προς αυτόν. Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς έλεγον εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει εν τη ερήμο. Αλλά ειδού δεν εισήκουσες έως του νυν. Ούτω λέγει Κύριος, με τούτο θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ειδού με τη Ράμβδον την εν τη χειρή μου θέλω χτυπήσει επί τα ύδατα του ποταμού και θέλουσι μεταβληθεί σ' αίμα. Και τα οψάρια τα εν το ποταμό θέλουσιν τελευτήσει και ο ποταμός θέλει βρωμήσει και οι Αιγύπτιοι θέλουσι αηδιάσει να πει ωσιν είδωρ εκ του ποταμού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είπε προς τον Αραών, λάβε τη ράβδο σου και έκτινον τη χείρα σου επί τα ύδατα της Αιγύπτου, επί τους ρίακας αυτών, επί τους ποταμούς αυτών, επί τας λίμνας αυτών, επί πάσαν συναγωγήν ύδατος αυτών και θέλουσι γίνει αίμα. Και θέλει είστε αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου και εις τα ξύλινα και εις τα πέτρινα αγκία. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής και ο Αρών καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και υψώσας ο Αρών τη ράβδον, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτού. Και μετεβλήθησαν εις αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού και τα οψάρια τα εν το ποταμό ετελεύτησαν και ο ποταμός ευρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντον να πει ως είδωρ εκ του ποταμού και το αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Έκαμον δε το όμοιον και οι μάγοι της Αιγύπτου μετά σε πάω εποδάς αυτών. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκουσε εις αυτούς καθώς είπε ο Κύριος. Και επιστρέψας ο Φαραώ ήλθε εις τον οίκον αυτού και δεν επέστησε την καρδίαν αυτού ουδέ εις τούτο. Πάντες δε οι Αιγύπτιοι έσκαπτον πέριξ του ποταμού δια να πείωση είδωρ, διότι δεν είναι δύνατον να πείωση εκ του ύδατος του ποταμού. Και συνεπληρώθησαν 7 ημέρες αφού ο Κύριος εκτύπησε τον ποταμό. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν ούτω λέγει Κύριος, εξαπόστειλον το λαόν μου δια να με λατρεύσει. Και αν δε θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, ιδού εγώ θέλω κτυπήσει πάντα τα ωριά σου με βατράχους. Και ο ποταμός θέλει εξ εμέση βατράχους, ήτινες ανεβαίνοντες θέλουν συνεισέλθει στον οίκον σου και εις τον γειτόναν σου και επί της κλίνης σου και στα σοικία των θεραπώντων και επί το λαό σου και εις τα σκλιβάνου σου και εις τα σκάφα σου και επί σε και επί των λαών σου και επί πάντα στους θεράποντά σου θέλουσε να βγει η βάτραχη. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπε προς τον Φαραών, έκτινον την χείρα σου με τη ράβδο σου επί τους ρίακας, επί τους ποταμούς και επί τας λίμνας και ανάγαγε τους βατράχους επί την γη της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Αρών τη χείρα αυτού επί τα ύδατα της Αιγύπτου και ανέβησαν οι βάτραχοι και κάλυψαν τη γη της Αιγύπτου και έκαμον ομοίως οι μάγοι με τα σεποδάς αυτών και ανοίγαγαν τους βατράχους επί την γη της Αιγύπτου. Τότε κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσήν και τον Αρών και είπε, «Δεήθητη τον Κύριον να σηκώσει τους βατράχους απ' εμού και από του λαού μου και θέλω εξαποστείλει τον λαόν για να θυσιάσω εις τον Κύριον». Και είπε ο Μωυσής προς τον Φαραώ, «Διόρισον εις εμέ πότε να δεηθώ υπέρ σου και υπέρ των θεραπώντων σου και υπέρ του λαού σου, για να εξαλείψει τους βατράχους από σου και από των οικειών σου και μόνο εν το ποταμό να μείνωσι». Ο δε είπεν αύριον,
και είπε θέλει γίνει κατά το λόγο σου, δια να γνωρίσεις ότι είναι ουδής ως ο Κύριος ο Θεός ημών. Και θέλουν σηκωθεί οι βάτραχοι από σου και από τον οικειών σου και από τον θεραπώντον σε και από του λαού σου, μόνο εν το ποταμό θέλουν μείνει. Τότε εξήλθαν ο Μωυσής και ο Αρών από του Φαραώ και ευώησεν ο Μωυσής προς τον Φαραώ περί των βατράχων, τους οποίους έφερεν επί τον Φαραώ. Και έκαμεν ο Κύριος κατά το λόγο του Μωυσέως και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επάβλεων και εκ των αγρών. Και συνήγαγον αυτούς σωρούς και ευρώμησεν η γη. Ειδώνται ο Φαραώ ότι έγινε αναψυχή, εσκλήρινε την καρδία αυτό και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Αμήν. Ο Φαραώ είναι ένας παντοδύναμος, κυρίαρχος σε όλη τη γη. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει λέγοντας ότι εγώ σε εξήγηρας και σε κατέστησα τόσο δυνατό. Γιατί διάλεξε το Φαραώ για να τον καταστήσει τόσο δυνατό? Γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό, ότι όταν ο Θεός τον σκληρύνει, αυτό σκληρύνεται. Και σκληρύνεται όλο και περισσότερο. Είναι το κατάλληλο σκεύος που επειδή ακριβώς σκληρύνεται, γι' αυτό και ο Θεός τον διάλεξε για να φανερώσει τη δύναμή του, αλλά και για να διαγγελθεί το όνομά του εν πάση τη γη. Να σκεφτούμε λοιπόν τώρα τι ήταν ο Φαραώ. Παλάτια, στρατιώτες, δυνάμεις. Και τι ήταν ο Μωυσής? Ένας γέροντας 80 χρονών με τον αδελφό του το μεγαλύτερο 83 ετών. Αυτή είναι η εικόνα. Και μάλιστα Εβραίος και μάλιστα δούλος και εχμάλωτος. Η απόλυτη ανθρώπινη δύναμη με την απόλυτη ανθρώπινη αδυναμία. Και ο Θεός έχει προσδιορίσει σε αυτές τις καταστάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν αντιμέτωποι. Και ο Θεός το έχει προγραμματίσει αυτό για να φανερώσει, επαναλαμβάνω, τη δύναμή του και να διαγγελθεί το όνομά του σε όλη τη γη. Ο Φαραώ ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτούς τους δύο γέροντες που του λένε μας έστειλε ο Θεός των Εβραίων και μας διέταξε να σου πούμε, άσε όλο το λαό Ισραήλ, 1.000.000 άνθρωποι που σημειωτέων έκαναν όλες τις δουλειές και υπηρετούσαν κατά πάντα τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι βρήκαν δηλαδή δούλους και ό,τι ζητούσε η καρδιά τους και η ψυχή τους γίνονταν. Ξαφνικά λοιπόν αυτός ο παντοδύναμος Φαραώ, επαναλαμβάνω, βλέπει δύο γέροντες που του λένε ήρθε ο Θεός των Εβραίων, μας διέταξε να σε διατάξουμε, να σε παρακαλέσουμε, να σου πούμε, να σου ζητήσουμε να αφήσεις 1.000.000 δούλους που δουλεύουν για σένα, να πάμε 3 μέρες δρόμο για να λατρεύσουμε τον Κύριο. Και ο Φαραώ γέλασε. Δεν ποιος είναι αυτός ο Θεός, ο Κύριος, που θα μου πει τι να κάνω. Άντε φύγετε από εδώ πέρα. Και το μόνο που ανησύχησε ο Φαραώ ήταν μήπως με αυτή την προτροπή του Μωυσή και του Αρών ξεσηκωθεί η καρδιά των δούλων και διεκδικήσουν πράγματα τα οποία δεν ήταν πρόθυμος να παραχωρήσει. Επαναλαμβάνω, και διεκδικήσουν πράγματα τα οποία δεν ήταν πρόθυμος να παραχωρήσει. Γι' αυτό τους επέβαλε σκληρά δουλεία. Αν θυμάστε, ενώ έφτιαγναν πλήθους με άχυρα που τους προμήθευαν, τους είπαν δεν θα σας προμηθεύουμε και άχυρα και θα δουλεύετε πιο σκληρά, βρίσκοντας μόνοι σας τα άχυρα και
έπεφτε και ο βούρδουλος του Φαραώ, και ο λαός λυπήθηκε, πήγε στο Μωυσή, λέει τι κακό σου κάναμε και μας έκανες αυτό το κακό. Και ο Μωυσής λυπήθηκε και πήγε στον Κύριο και λέει, Κύριε, με έστειλες, κοίτα το αποτέλεσμα. Μου πες να πάω και να του πω, και το αποτέλεσμα ήταν ταλαιπωρία. Η υπακοή μου στην εντολή σου έφερε δυστυχία. Και ο Θεός του λέει, αυτή είναι η αρχή. Από εδώ και πέρα αρχίζει και θα αρχίζει να φαίνεται η δόξα μου, γιατί από εδώ και στο εξής θα με γνωρίσουν με το όνομα ο Κύριος των δυνάμεων. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Δεν είναι εύκολο για τον Φαραώ να δεχτεί ότι υπάρχει άλλος Κύριος δυνατότερος από Αυτόν, και είναι λογικό. Άσε μας τώρα εσύ και ο Κύριος, τι είναι αυτά που μας λες, τι είναι αυτά που μου λέτε. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο Φαραώ και βρίσκει τον πελάτου. Τι θα πει βρίσκει τον πελάτου, αρχίζει η ταλαιπωρία του. Και είναι απροβλέπτη και απίστευτη η ταλαιπωρία που θα προέλθει από το σχέδιο που έχει ο Θεός εναντίον του. Φαραώ είναι σε απόλυτη περηφάνεια και δικαιολογημένα, γιατί είναι κυρίαρχος. Αλλά ο Θεός περηφάνους αντιτάσσεται. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα το πρόβλημα του Φαραώ, το έργο του Θεού και η δόξα του Θεού. Σκέφτομαι ότι δεν ήθελα να ήμουν καθόλου στη θέση του Φαραώ να έχω απέναντι έναν τέτοιο Θεό. Για να δούμε όμως με λεπτομέρεια. Στέλνει τώρα ο Θεός, μιλώντας στόμα με στόμα με τον Μωυσή, έχοντας μία εξαίσια σχέση ο Θεός με τον Μωυσή, όχι γιατί ο Μωυσής ήταν ο καλός, αλλά γιατί τον εξέλεξε ο Θεός. Και γιατί, όπως είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, είχε ένα χαρακτηριστικό. Γνωρίζοντας την αδυναμία του, γνωρίζοντας το πόσο ασήμαντος και μικρός είναι μπροστά στο Φαραώ, πήρε μία απόφαση: να εξαρτάται απολύτως από τον Κύριο των δυνάμεων και το Λόγο του. Να μην κάνει τίποτα, να μην σκέφτεται τίποτα, να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά το μόνο που τον απασχολούσε ήταν να πλησιάσει τον Κύριο, του μιλήσει ο Κύριος. Και πράγματι του λέει ο Θεός, πήγαινε, πάρε το ραβδί σου, πέτα τον μπροστά στο Φαραώ, και το ραβδί σου θα γίνει φίδι. Το έκανε, και ο Φαραώ, που είχε και αυτός τις δικές του πνευματικές δυνάμεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πνευματικές δυνάμεις και δεξιά και αριστερά, τι σημαίνει αυτό, και ουράνιες αλλά και καταχθόνιες. Και δεν είναι ασήμαντες οι καταχθόνιες, και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη που δεν είχε έρθει ο Χριστός να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου. Φωνάζει τους επαϊδούς, τους μάγους, που κι αυτοί με τους δικούς τους τρόπους, με επίκληση των δυνάμεων των πονηρών, μετέτρεψαν κι αυτοί, πέταξαν κι αυτοί το ραβδί τους, έγινε φίδι, αλλά το φίδι του Μωυσή έβαγε τα φίδια των μάγων. Το αποτέλεσμα, πρώτη σκλήρινση της καρδιάς του Φαραώ. Το κάνανε, αλλά αγρίεψε. Τους έδιωξε. Την άλλη μέρα, την ίδια νύχτα, πηγαίνει ο Κύριος στο Μωυσή και του λέει, αύριο, όταν θα βγει ο Φαραώ να πάει, κατά πάσα πιθανότητα, στον Νείλο για να κάνει μπάνιο, να δροσιστεί, θα πας και εσύ εκεί. Και θα του πεις αυτά που θα σου πω. Σκεφτείτε τώρα τον Φαραώ, στην απόλυτη δύναμη, εξουσία, ανάπαυση,
να βλέπει να έρχονται τα δύο γεροντάκια από απέναντι. Τι θέλουν πάλι αυτοί εδώ πέρα? Πλησιάζει ο Μωυσής και του λέει, ούτω λέγει ο Κύριος. Πάντα έτσι λέει, δεν είναι αυτό, σου λέω εγώ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων. Με απέστειλε και μου είπε να σου πω να αφήσεις 3 μέρες δρόμο το λαό του να το λατρεύσει και εσύ δεν μ' άκουσες. Γι' αυτό πρόκειται να κάνω νέο πράγμα. Για να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και να με υπακούσεις. Προσέξτε τι του λέει. Του λέει ότι ο Κύριος μου, ο Μωυσής, είναι ο Κύριος. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να με ακούσεις και να τον υπακούσεις αυτό που σου λέει. Γιατί αν δεν τον υπακούσεις, με τη ράβδο μου θα αγγίξω τα νερά του Νείλου και όλος ο Νείλος θα γίνει αίμα και όλα τα νερά από τα ριάκια, από τις πηγές, όλα τα νερά της Αιγύπτου θα μεταβληθούν σε αίμα. Και αυτό αποτελεί το σημείο για να καταλάβεις ότι ο Θεός των Εβραίων είναι ο Κύριος και δεν είσαι εσύ. Πάλι να έρθουμε στη θέση του Φαραώ. Τι μας λες εσύ, τα νερά του Νείλου αίμα? Τι φαντασίες, τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Και πιστεύω ότι θα γέλαγε και μέσα του. Είδε, εντάξει, το φίδι το κάνανε και οι επαειδοί. Αλλά τώρα λες όλα τα νερά θα γίνουν αίμα? Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, πες τώρα στον Ααρών, λάβε τη ράβδο σου, έκτινον τη χείρα σου στα ύδατα της Αιγύπτου και στους ρίακας αυτών και στους ποταμούς και στας λίμνας και σε πάσαν την συναγωγή των υδάτων και θα γίνουν αίμα. Και ενώ έκανε μπάνιο και ξεκουραζόταν μέσα εκεί, βλέπει τον Ααρών, ακουμπάει τα νερά του Νείλου και ξαφνικά όλο το νερό γίνεται αίμα. Σας το λέω απλά λαϊκά. Από εδώ και πέρα ο Φαραώ θα πάθει την πλάκα του. Δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν παντοδύναμο. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι για τη διδασκαλία μας. Να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι ο Μωυσής, δεν είναι ο Ααρών, δεν είναι η Εκκλησία, δεν είναι ο αδερφός, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό που δεν το έχει καταλάβει ο Φαραώ, δεν έχει καταλάβει με ποιον έχει να κάνει, ποιος είναι απέναντί του. Δεν έχει καταλάβει τι θα πει λόγος Θεού. Ούτω λέγει Κύριος. Δεν έχει καταλάβει τι θα πει ο ένας ο αληθινός Θεός να είναι εναντίον σου. Ενώ θα μπορεί να είναι υπέρ σου. Η αντίδραση του Φαραώ ήταν πολύ σοβαρή. Γιατί? Τι είναι αυτό λέει που έγινε? Φωνάζει τους επαϊδούς. Εσείς μπορεί να το κάνετε αυτό? Και με έκπληξη βλέπει ότι και οι μάγοι το κάναν αυτό. Και αυτό τι του δημιούργησε μέσα? Σιγά το πράγμα. Σιγά. Αφού και αυτοί το κάνουν. Αλλά από εδώ και πέρα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Σιγά το πράγμα. Και ο γιατρός με θεραπεύει. Μην το πεις αυτό. Γιατί προκαλείς το Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει τα πάντα. Το πνεύμα της Εκκλησίας ποιο είναι?
ταπείνωση και δοξολογία. Το πνεύμα του Φαραώ ποιο είναι? Υπερηφάνεια και σύγκριση. Ο Θεός τι μας προτρέπει? Να μην περιφρονήσουμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, γιατί με την ημέρα των μικρών πραγμάτων ξεκινάει ο Θεός και φτάνει στα μεγάλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού και τις μικρές, για να δούμε και τις μεγάλες. Όταν εξουθενούμε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, τότε ο Θεός σταματάει. Όταν λέμε όχι ο Θεός, εντάξει, αυτό δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αδελφοί αγαπητοί, όλα όσα γίνονται στη ζωή μας είναι σπουδαία. Γιατί έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο Χριστό. Γιατί η ζωή μας εξαρτάται από το Θεό. Ό,τι και να γίνεται. Σκόνταψα και δεν έπεσα. Δόξα στο Θεό. Σιγά και όλοι σκοντάφτουνε. Ωραία, όλοι σκοντάφτουνε, αλλά εγώ σκόνταψα και με φύλαξε ο Θεός. Μικρό. Δόξασε το Θεό. Ευχαρίστησε το Θεό. Ήρθαμε στην εκκλησία. Εντάξει. Ξεκινήσαμε και ήρθαμε. Μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει και να μην ερχόμαστε. Μην σκεφτόμαστε ότι είναι δεδομένα μερικά πράγματα στη ζωή μας, ότι είναι βέβαια μερικά πράγματα στη ζωή μας. Και γιατί δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό? Γιατί είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Από εδώ είναι το Πνεύμα το Άγιο και από εκεί είναι ο διάβολος και σατανάς που γυρίζει γύρω γύρω και ψάχνει να φάει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι δεν μας έχει καταπιεί μέχρι τώρα οφείλεται στον Κύριο των δυνάμεων, γι' αυτό του λέμε δόξα στο Θεό. Γι' αυτό λέμε δόξα στο Θεό. Γιατί δεν βλέπουμε από πόσα πράγματα ο Θεός μας ελευθερώνει. Γιατί αν άνοιγε ο Θεός τα μάτια μας να βλέπαμε τις δυνάμεις του σκότους που τρίζουν τα δόντια τους και ορίονται αλλά δεν μπορούν να μας αγγίξουν, δεν ξέρω αν θα είχαμε την ίδια παρησία, αφοβία μέσα μας. Και καλά κάνει ο Θεός και δεν μας το δείχνει, δόξα να έχει το όνομά Του, για να βλέπουμε δια της πίστεως στον Κυρίαρχο, τον αληθινό Κύριο, που είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και να βλέπουμε μόνο σε Αυτόν. Και να βλέπουμε δια της πίστεως. Και να βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και να απολαμβάνουμε τις ενέργειες του Θεού χωρίς να λέμε σιγά τι ήταν αυτό. Και εγώ το κάνω. Όχι, δεν το έκανες αν δεν ήταν ο Θεός μαζί σου. Και για να μην έχουμε καμία αμφιβολία σε αυτό, έρχεται ο Θεός, ο Χριστός, και μας λέει προσέξτε εσείς μόνο εσείς που επικαλεστήκατε το όνομα του Χριστού και σωθήκατε. Εσείς προσέχετε τώρα, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Γιατί δεν είσαστε μόνοι σας, αλλά εγώ είμαι και μαζί σας. Μέχρι τώρα κάνατε ό,τι θέλατε. Τι λέει στον Πέτρο, για να το καταλάβει? Όταν ήσουν νέος, εζώνιες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Τώρα όμως ακολούθημη, για να είσαι ασφαλής. Και θα έρθει και καιρός που άλλοι θα σε δέσουνε και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις, αλλά είναι το θέλημά μου αυτό, για να με δοξάσεις με το θάνατό σου. Καθαρά πράγματα. Και είναι απόλυτα σημαντικό να ξέρουμε ότι ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας
πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, προέρχεται από πάνω από τον Πατέρα των Φώτων στον κάθε έναν από εμάς. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι καλό στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλό εγώ στον αδελφό μου και στην αδελφή μου. Μόνο ο Θεός. Και αυτό πρέπει να το καταλάβω, για να μην κοιτάω παράξενα τον εαυτό μου και να λέω «Βρε μπράβο, είδες τι καλός είμαι». Ό,τι καλό γίνεται σε μένα ο Θεός το κάνει, και ό,τι καλό γίνεται από μένα πάλι ο Θεός το κάνει. Και ό,τι κακό γίνεται σε μένα εγώ το κάνω, και ό,τι κακό γίνεται από μένα πάλι εγώ το κάνω. Δηλαδή είναι απόλυτα σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε σε απόλυτη, από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό και μας έδωσε εξουσία ο Θεός να γίνουμε τέκνα Θεού, είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση από τον Ιησού Χριστό. Όπως ο Μωυσής και ο Αρών, οι γέροντες και αδύναμοι, επειδή τους προσκάλεσε ο Θεός, είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τον Θεό. Για σκεφτείτε να πει ο Μωυσής, «Μωρέ, τι ράβδο έχω εγώ, κάνω έτσι και γίνονται όλα νερά, τα νερά αίμα». Χάθηκε, τέλειωσε. Απομακρύνθηκε ο Θεός. Πέρασαν 7 μέρες. Τα νερά καθάρισαν. Τώρα πάμε στη δεύτερη. 10 πληγές θα έρθουν. Μία μετά την άλλη. Γιατί πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε, και όλοι τους τότε να καταλάβουν, ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Κύριος. Κύριος. Αυτός έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη και στα υπουράνια και στα υπήγεια και στα καταχθόνια. Εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει βαθιά η καρδιά μας, δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε να ζούμε στις ενέργειες του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Θα βλέπουμε το Μωυσή και το Φαραώ. Το Μωυσή εντελώς αδύναμος, το Φαραώ παντοδύναμος. Έρχεται τώρα ο Θεός και του λέει του Μωυσή. Μωυσής δεν κάνει τίποτα, περιμένει να ακούσει τη φωνή του Θεού. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή. Τώρα πια ούτε πάει να τον ρωτήσει το Μωυσή, τον Κύριο Μωυσής. Απόλυτη εξάρτηση. Ξέρετε τι θα πει απόλυτη εξάρτηση. Δούλος. Δούλος. Αυτός είναι ο δούλος. Κάθεται και περιμένει να ακούσει τη φωνή του Κυρίου του και να πάρει αυτά που ο Κύριος του θα του δώσει και να κάνει αυτά που ο Κύριος του θα τον διατάξει. Αλλά πια τώρα τον εμπιστεύεται ο Μωυσής. Δεν κάνει κολπάκια ο Μωυσής τώρα. Κατάλαβε ποιος τον διάλεξε. Ερώτημα. Κατάλαβες ποιος σε διάλεξε? Έχεις καταλάβει ποιος σε διάλεξε και είσαι σήμερα εδώ? Ποιος σε διάλεξε? Ούτε εγώ, ούτε ο άλλος, ούτε ο άλλος. Και εμένα και σένα μας διάλεξε ο Χριστός και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, όχι γιατί είμαστε τίποτα, στην απόλυτη αδυναμία μας, για να φανερωθεί η δύναμή Του τελεία. Ο Μωυσής το έχει καταλάβει, ότι δεν είμαι εγώ αυτός, ο Κύριος είναι. Και τον επισκέπτεται ο Κύριος και του λέει, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, πήγαινε στο Φαραώ πάλι και πες του, εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει οδό τριών ημερών. Αλλά εσύ δεν θα τον εξαποστείλεις. Εγώ σου λέω εξαπόστειλε τον.
λέει ο Μωυσής στο Φαραώ όπως του είπε ο Θεός, αλλά εσύ δεν θα μ' ακούσεις. Γι' αυτό και εγώ θα χτυπήσω όλα τα όρια σου με βατράχους. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και αφού του περιέγραψε ακριβώς τι θα κάνει, είπε στο Μωυσή, πες τον Αρών τώρα, έκτινον τη χείρα σου και τη ράβδο σου επί τους ρίακας, επί τους ποταμούς και επί τας λίμνας. Και ξαφνικά εκατομμύρια βατράχια, ανάκτορο, στρατιώτες. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα βατράχια. Μπαίνουν στα ανάκτορα, μπαίνουν στα κρεβάτια του, μπαίνουν στο σπίτι του. Ξέρεις τι θα πει? Ό,τι και να κάνεις να βλέπεις γύρω βατράχια, εκατομμύρια βατράχια. Είναι και σχαμένα τα βατράχια, αν τα έχετε προσέξει. Εκεί που τρώει, εκεί που κοιμάται. Και όχι μόνο αυτό, και δεν μπορεί να τα βγάλει και έξω. Εδώ μπαίνει καμιά μύγα και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Και αρχίζουν τα βατράχια και πηδάνε. Πλαπ, πλαπ, πλαπ. Θέλω να δούμε το Φαραώ, αδερφοί. Τον κυρίαρχο. Που τον διατάζει ο Κύριος όμως. Εξαπόστειλον το λαό μου και θα γεμίσεις βατράχια. Και αυτό λέει, από πού θα βρεθούν τα βατράχια? Που θα βρεθούν, εγώ τα φτιάχνω τα βατράχια. Και εγώ τα διατάζω τα βατράχια. Εγώ διατάζω τα πάντα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και εδώ τώρα αρχίζει και παθαίνει σοκ. Βατράχια στους δρόμους, βατράχια στο σπίτι του, βατράχια στους άρχοντες, βατράχια σε όλη την Αίγυπτο. Πάταγε βατράχια. Κοιμότανε κουάξ κουάξ τα βατράχια. Φοβερό, αδερφοί. Τώρα κατάλαβε, αρχίζει και καταλαβαίνει, δεν έχει να κάνει με τον Μωυσή, ούτε με τον Άρων. Το κάτι γίνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Κάτι γίνεται. Να το πω αλλιώς. Εδώ μέσα κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Πώς έρχονται νέα παιδιά, πώς έρχονται παππούδες, γιαγιάδες. Κάτι γίνεται. Τώρα όμως, αυτό το κάτι γίνεται, τι θα κάνει στην καρδιά σου? Θα σε σκληρινεί ή θα σε μαλακώσει? Εγώ το έχω δει αυτό στη ζωή μου, αδερφοί. Στη δουλειά μου, σε αυτούς που κοιτάνε την εκκλησία, βλέπουν και αυξάνει η εκκλησία. Και ψάχνουν να βρουν την αιτία. Ποιος είναι εκεί, αυτός τα κάνει καλά ή έξω? Αλλά βλέπουν ασήμαντο ανθρωπάκι. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς μαζεύονται έτσι? Και η απάντηση είναι, κάτι γίνεται. Το θέμα είναι ότι πραγματικά κάτι γίνεται, αλλά ποιος το κάνει? Το κάνει ο Μωυσής? Το κάνει ο Αρών? Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάτι γίνεται. Και το ερώτημα είναι, όταν βλέπεις ότι κάτι γίνεται, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά δόξασε το Θεό. Σήμερα το μήνυμα είναι να μάθουμε να δοξάζουμε το Θεό 24 ώρες το 24ωρο, γιατί στη ζωή μας κάτι μεγάλο γίνεται και το κάνει ο Θεός. Στην οικογένειά μας κάτι μεγάλο γίνεται και το κάνει ο Θεός. Και θα κάνει, όταν τον δοξάσουμε, πολύ πιο πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό μην πεις, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ποτέ να μην το πούμε αυτό, αδερφοί. Ποτέ μην μικρύνουμε το παντοδύναμο χέρι του Θεού στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας. Κάτι γίνεται. Φαραώ τα χάσε. Ξέρεις τι θα πει? Βατράχια, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, μέσα σε μία ώρα, με το ραβδί του Αρών. Και αν τα βλέπει να έρχονται,
Φαντάζεσαι να έχεις στρατιώτες, να έχεις φρουρούς, να έχεις ανάκτορα, να έχεις τροφές, να έχεις μάγειρες, να έχεις, να απολαμβάνεις και ξαφνικά επίθεσης βατράχων. Το πιο σιχαμένο είναι οι βάτραχοι, έτσι. Σκεφτείτε χοροδία. Τι άκουγε. Λίγο να καταλάβουμε, αδελφοί, με αυτό που μου δώσε ο Θεός να καταλάβω. Κουάξ από εδώ, κουάξ από εκεί, κουάξ από εδώ. Πετάγονται από εκεί και αμέτρητο πλήθος. Σκεφτείτε την έκπληξή του. Σκεφτείτε τι είναι τούτο πάλι. Πώς θα σκεφτότανε και πώς θα βλέπε το Μωυσή. Αντί πώς θα σκεφτότανε και πώς θα βλέπε αυτόν που έστειλε το Μωυσή. Στην απελπισία του φωνάζει τους επαϊδούς. Έρχονται οι μάγοι. Και αυτοί γεμάτοι βατράχια παντού. Δεν μπορεί να βγάλετε κι άλλα βατράχια. Βγάζουν κι αυτοί. Α, κι εγώ μπορώ να το κάνω με τους επαϊδούς. Μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν μπορείς να το διορθώσεις. Δηλαδή, μπορώ να σου σπάσω το κεφάλι, αλλά δεν μπορώ να το φτιάξω το κεφάλι σου μετά. Το κακό μπορώ να το κάνω, αλλά τη διόρθωση δεν μπορώ να κάνω. Και όταν διεπίστωσε ότι το κακό γίνεται, αλλά τώρα ποιος θα το θεραπεύσει, εκάλεσε τότε πρώτη φορά, εκάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών. Ήταν σε απόλυτη αδυναμία και ακόμη δεν έχει δει τίποτα. Σε απόλυτη αδυναμία. Ξαναλέω, και ακόμη δεν έχει δει τίποτα. Και λέει για πρώτη φορά, δεηθείτε στον Κύριο. Αρχίζει και καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τώρα ότι δεν είναι ο Μωυσής και ο Αρών. Υπάρχει αυτός ο Κύριος που λένε. Το ότι δεν μπορώ να ζω με τα βατράχια. Πρέπει να ελευθερωθώ. Πρέπει να θεραπευτώ. Μπορείτε να δεηθείτε στον Κύριό σας να σηκώσει τα βατράχια όλα αυτά από του λαού μου. Και λέει, και εγώ θα εξαποστείλω το λαό για να θυσιάσει στον Κύριο. Το λέει αλήθεια, γιατί έχει έρθει σε απόλυτη αδυναμία. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ επικίνδυνο. Να λέμε αλήθεια στα πράγματα του Θεού στην αδυναμία μας και όταν ο Θεός μας ελευθερώσει να γινόμαστε χειρότεροι. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αυτή είναι η καρδιά του Φαραώ. Μπορείτε να πείτε στον Κύριο να σηκώσει τους βατράχους. Δεν πάει τώρα στους μάγους του. Ξέρει ότι οι μάγοι δεν μπορούν. Το κακό το κάνεις. Τη θεραπεία δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος. Ανθρωποκτόνος είναι, ανάσταση δεν κάνει. Καταστροφή φέρνει, σωτηρία δεν φέρνει. Πες τον Κύριό σου να με ελευθερώσει από τους βατράχους. Και είπε ο Μωυσής προς τον Φαραώ, με την παρησία του δούλου του Θεού. Ποια είναι η παρησία του δούλου του Θεού? Ότι όπως εγώ ακούω τον Κύριό μου, έτσι και ο Κύριός μου ακούει εμένα. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτή είναι η παρησία του δούλου του Θεού. Η παρησία της σχέσης του Θεού με το δούλο του και της σχέσης του δούλου του με το Θεό. Πότε θέλεις να πω στον Κύριο
να σηκώσει τα δισεκατομμύρια των βατράχων. Ο Φαραώ σκέφτεται. Να πω σήμερα λες και να φεύγανε μόνα τους. Πονηριά του ανθρώπου. Αν πω σήμερα λες να φεύγουν, να φύγουν μόνοι τους και να τους ελευθερώσω τζάμπα. Ήρθανε. Αλλά πόσο θα μένανε. Αύριο, αύριο λέει. Όχι σήμερα. Ακούτε, όχι σήμερα. Σε τι θα έλεγες. Τώρα. Τώρα διώξε τα βατράχια. Αλλά ακόμη δεν μπορεί η καρδιά του να συνειδητοποιήσει ότι έχει να κάνει με τον Κύριο των δυνάμεων. Ακόμη τον δοκιμάζει. Χαζός είναι. Άπιστος είναι. Αν είχε να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο κακό, τι θα λέγαμε, Κύριε, τώρα ελευθέρωσέ μας. Λέει, θα όλη τη νύχτα θα περιμένω, μήπως φύγουνε. Και τότε θα τους φτιάξω εγώ. Και λέει, πότε να διεθώ υπέρ σου, ρωτάει ο Μωυσής, και υπέρ των θεραπώντων σου και υπέρ του λαού σου, για να εξαλείψει τους βατράχους από σου ο Κύριος και από τον οικειών σου και μόνον εν το ποταμό να μείνωση. Καθαρή θεραπεία, απόλυτη θεραπεία. Μόνο στο ποταμό θα υπάρχουν από εδώ και πέρα, όπως πριν, βατράχια. Σκέφτεται. Αύριο, μα θα κοιμηθείς μια βαρδιά ακόμη με τα βατράχια, και αν φύγουν μόνα τους, και αν είναι τυχαίο. Αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει εύνοια Θεού, χάρις Θεού, έλεος Θεού. Ποτέ μην πούμε κατά τύχη, σύμπτωσης είναι. Δεν υπάρχει σύμπτωσης. Ό,τι για μας, για τα παιδιά του Θεού, όχι για τον κόσμο. Όχι, στον κόσμο υπάρχουν οι τύχοι, υπάρχουν οι μάγοι, υπάρχουν οι επαειδοί, υπάρχουν ό,τι θέλεις υπάρχουν. Σε μας υπάρχει μόνο ο Κύριος. Το πιστεύεις? Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Πιστεύεις ότι στη ζωή σου είναι μόνο ο Χριστός? Γιατί αν είναι ο Χριστός, ο διάβολος δεν μπορεί να έρθει. Όταν υπάρχει το φως, σκοτάδι δεν υπάρχει. Λέτε κατά τύχη να νύχτωσε, νύχτωσε έξω. Τυχαίο θα είναι. Δεν είναι τυχαίο. Κάποιος το έκανε. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος των δυνάμεων. Λες να ξημερώσει αύριο? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Θα ξημερώσει. Γιατί? Γιατί θα το κάνει ο Κύριος των δυνάμεων. Τίποτα τυχαίο στη ζωή μας δεν υπάρχει. Ούτε στη ζωή μας, ούτε στην οικογένειά μας, ούτε στα παιδιά μας, ούτε στην Εκκλησία πολύ περισσότερο του Χριστού. Τίποτα τυχαίο δεν υπάρχει. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς με μεγάλη προσοχή είναι να αφήνουμε να δούμε πού το πάει ο Θεός. Που εκεί το πάει, από εκεί θα πάμε κι εμείς. Που εκεί το πάει, από εκεί θα πάμε κι εμείς. Τι να κάνουμε με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα? Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ περιμένω να δω πού το πάει ο Θεός. Πού το πάει ο Θεός? Από εκεί το πάει, από πίσω εγώ. Από εκεί το πάει, από εκεί εγώ. Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα εγώ. Ούτε μπορώ να πω ότι αυτό που γίνεται είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι δάκτυλος Κυρίου. Αυτό είναι. Είναι η ενέργεια του Κυρίου των δυνάμεων. Είσαι σίγουρος? 1 εκατομμύριο στα 100. Και τι θα κάνω? Περιμένω να δω πού το πάει ο Θεός. Πού το πάει? Τι θα κάνει ο Θεός τώρα? Δεν περιμένεις να δεις τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, θα κάνουν οι Αμερικάνοι, θα κάνουν... Άντε βρε! Αυτή είναι σαν το Φαραώ και μικρότερη. Εμένα ο Κύριος μου είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Δεν έχω να κάνω με ένα Θεούλη, με ένα Χριστούλη
που θα πάω στην εικονίτσα του και θα του πω «Εικονίτσα μου, εικονίτσα μου, έχω να κάνω με τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Εγώ τι είμαι? Τίποτα. Άθλιος, ουτιδανός. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ? Τι να κάνω εγώ? Μόνο να προσεύχομαι και να περιμένω μπορώ. Να δω τι θα κάνει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Να δούμε τι θα κάνει ο Κύριος. Αύριο να βγάλεις τους... Ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Αύριο, αύριο θα τους βγάλεις τους βατράχους. Ωραία άνθρωπε, εδώ μπορεί να φύγουν σε ένα λεπτό. Για να δω, να είμαι σίγουρος ότι δεν με κοροϊδεύει ο Μωυσής, ότι δεν με κοροϊδεύει ο Αρών. Αύριο, αύριο. Και ο Μωυσής λέει, το πιστεύω, δεν κατάλαβε και αυτός, γιατί αύριο? Αλλά λέει, αφού θες αύριο, αύριο. Και φύγανε. Και την αυριανή ημέρα ευόησε ο Μωυσής εις τον Κύριον περί των βατράχων τους οποίους έφερε ο Κύριος επί το Φαραώ και λέει, Κύριε, σήμερα θέλει ο Φαραώ να φύγουν τα βατράχια. Τα βιάζεις, τα βγάζεις? Και λέει ο Κύριος, αμήν. Προσέξτε, και ψώφισαν όλοι οι βάτραχοι την ημέρα που είπε ο Κύριος. Και τι είπε ο Κύριος την ημέρα που είπε ο Φαραώ? Ψώφισαν, μετελεύτησαν. Τώρα δεν τα μαζέψεις, σωρούς βατράχια, αλλά ετελεύτησαν. Προσευχήθηκε ο Μωυσής, τέρμα οι βάτραχοι. Ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικειών, εκ των επαύλεων και εκ των αγρών. Και συνήγαγον αυτούς σωρούς σωρούς. Ρε δουλειά που είχανε. Πώς, δηλαδή, και δεν είχαν και φορτηγά τότε για να τα κουβαλήσουν. Πώς τα κουβαλήσανε? Σωρούς σωρούς μαζεύανε τα βατράχια και βρώμησε η γη όλη. Και όταν είδε ο Φαραώ ότι αύριο που είπε ψοφήσαν όλοι οι βάτραχοι, αυτός περίμενε να πει ο Θεός, φύγετε βάτραχοι. Θεός δεν κάνει ό,τι θέλουμε εμείς, κάνει ό,τι θέλει αυτός. Το ξαναλέω, εμείς μερικές φορές στη φαντασία μας δημιουργούμε σκέψεις ότι έτσι θα κάνει ο Θεός. Και αν δεν κάνει έτσι πως εμείς έχουμε φανταστεί, σκληραίνουμε. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Εμείς λέμε, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Είδε λοιπόν ο Φαραώ να βρωμίζει όλη γη, να ψοφάνε όλοι βάτραχοι, και σκλήρινε. Και όταν είδε ότι έγιναν αψυχή, ότι τελειώσαν οι βάτραχοι, έλεγε δεν μπορεί να τους ξαναφέρει τώρα αφού ψοφήσαν όλοι, σκλήρινε και δεν εισήκουσε εις τη φωνή του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, τελειώνοντας, να μην αφήνουμε ποτέ την καρδιά μας να σκληραίνει για τίποτα, με τίποτα και για κανέναν. Όταν σκληραίνει η καρδιά σου, να θυμάσαι το Φαραώ. Όταν αγριεύεις, όταν θυμώνεις, να θυμάσαι το Φαραώ. Και όταν η καρδιά σου είναι απαλή και τρυφερή, να θυμάσαι το Χριστό. Αλληλούια. Τι να θυμάσαι? Σε ποιον θα επιβλέψουμε ευμένεια, λέγει ο Θεός? Σε αυτόν που έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Τι θα πει ταπεινός? Υπάκουος. Αυτή είναι η ταπείνωση. Εταπείνωσε αυτόν έως θανάτου, γενόμενος υπήκοος. Πνεύμα ταπεινού, μπορείς να λες πάντα ναι και να βάζεις δίπλα πρώτα ο Θεός. Να μην κάνεις σχέδια, θα περπατάς σε φαντασία, θα χάσεις το δρόμο σου. Πες ναι και στον αδερφό σου. Αν σε αγκαρέψει κάποιος ένα μίλι, άντε που θα με αγκαρέψεις, καλά είμαι εγώ. Όχι, να πας δύο μετά αυτού. Μη σκληραίνεις.
να λες πάντα ναι. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, τι χάρη βρίσκει ο άνθρωπος όταν λέει σε όλους πάντοτε ναι. Από το Θεό. Το Θεό βρίσκει χάρη. Πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, όχι σκληρή καρδιά. Σκληρή καρδιά έχει ο Φαραώ. Σκληρή είναι η καρδιά σου. Οχ, οχ, οχ. Πληγές μου έρχονται. Όχι σαν το Φαραώ με δύναμη. Σκληρή είναι η καρδιά σου. Πληγές σου έρχονται. Γιατί πρέπει να μαλακώσει η καρδιά σου. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να σκληραίνει. Δεν υπάρχει βελτίωση μετά. Πληγές έρχονται. Ανθρώπου ταπεινού, να έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και να τρέμει στο Λόγο του Θεού. Με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός είναι φίλος. Σε αυτόν τον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός συνομιλεί στόμα με στόμα. Δεν είναι να σκεφτώ ότι είμαι, να σκεφτείς ότι είσαι, γιατί δεν μπορώ να είμαι και δεν μπορείς να είσαι. Αλλά μπορεί να με κάνει ο Θεός και μπορεί να σε κάνει ο Θεός. Βόηθα μας Κύριε, χάριζέ μας. Δεν μπορώ εγώ να έχω πώς το λένε, πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Δεν μπορώ, αφού νομίζω ότι είμαι κάποιος. Εντάξει, να είμαι ταπεινός στον μεγάλο, να είμαι. Αλλά τώρα να είμαι και ταπεινός στον πιτσιρικά. Δεν μπορώ. Μόνο αν μου χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου ο Θεός. Καρδιά συντετριμένου. Μα αφού η καρδιά μου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, μπορεί η καρδιά μου να μην σκληρύνεται όταν κάποιος με ενοχλεί? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να με βλάψει και εμένα να είναι απαλή και τρυφερή η καρδιά μου. Ξέρεις, να με βρίζει ο άλλος και εμένα η καρδιά μου να είναι απαλή και τρυφερή προς αυτόν. Δεν γίνεται να με χαστουκίσει ο άλλος και εγώ να στρέψω και τ' άλλο μαγούλο. Δεν γίνεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Και μόνο ο Θεός μπορεί να μας βάλει να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Σκληραίνει η καρδιά μας. Φαραώ, πληγές. Μαλακώνει η καρδιά μας. Χριστός, ευλογία. Αμήν.